Διέρευσαν στον Αθηναϊκό Τύπο οι χωροταξικές αλλαγές που προωθεί το σχέδιο Καλλικράτης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνολικά στην Κρήτη, οι Δήμοι συγχωνεύονται σε 22, με το Υπουργείο Εσωτερικών να ασπάζεται τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. Η παρουσίαση του σχεδίου Καλλικράτης θα γίνει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Ρακούση. Μπορεί να παρουσιάζεται αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ωστόσο ήδη έχει διαρρεύσει στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ο νέος χάρτης της αυτοδιοίκησης στη χώρα με βάση τον Καλλικράτη. Έτσι, το μήλον της Έριδος σε επίπεδο νομού Χανίων, που ακούει στο όνομα Νέα Κηδονία, φαίνεται πως τελικά ενώνεται με τους υπόλοιπους δήμους που αποτελούν τη ΔΕΗ ΑΒΑ, συν το Δήμο Μουσούρων, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στη λίστα με τους δήμους ανά τη χώρα που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Απογευματινή. Αναλυτικά, στο νομό Χανίων, οι Δήμοι συγχωνεύονται σε 7 από 25. Ο πρώτος Δήμος αποτελείται από τους πρώην πλέον Δήμους Συναχωρίου, Κισάμου και Μυθύμνης. Ο δεύτερος Δήμος από τους Δήμους Ανατολικού Σελήνου, Καντάνου και Πελεκάνου. Ο τρίτος Δήμος από τους Δήμους Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσούρων, Νέας Κηδονίας και Πλατανιά. Ο τέταρτος και Μητροπολιτικός Δήμος από τους Δήμους Ακροτηρίου, Ελευθερίου, Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμιών, Σούδας και Χανίων. Ο πέμπτος Δήμος από τους Δήμους Αρμένων, Βάμου, Γεωργίου Πόλεως, Κρυονερίδας και Φρέ. Ο έκτος Δήμος από το Δήμο Σφακίων και την πρώην πια κοινότητα Σιγωνιάς, ενώ για ιστορικούς και εθνικούς λόγους παραμένει μόνη της η κοινότητα Γάβδου. Δεν μπορεί να έχει ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο διαμορφώνει η κυβέρνηση με τις όποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες αυτή αποφασίζει. Κύριε Πυριδάκη, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Δήμος Νέας Κηδονίας δεν θα συνενωθεί με το Δήμο Χανίων. Εσείς πώς τη σχολιάζετε? Εγώ το σχολιάζω. Περιμένω να δω το κείμενο για να το σχολιάσω. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Θεωρητικά δεν σχολιάζω. Το κομμάτι Κλαδισσός Σταυρονίτης δεν μπορεί να χωριστεί. Γιατί η λογική λέει ότι το παραλιακό μέτωπο που έχει κοινούς στόχους αναπτυξιακούς, που έχει κοινά χαρακτηριστικά και κοινά γενικότερα δεδομένα, αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να χωριστεί. Πιστεύω ότι πριτανεύει η λογική, προφανώς, αν είναι αληθές πληροφορίες σας, και βλέπουμε ότι τελικά παραμένει ενιαίο το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι υπέρ, εάν τελικά βρεθούμε ενιαία μαζί με τον Πλατανιά και, εν πάση περιπτώσει, αφού η πολιτεία θέλει να έχει μεγαλύτερες διοικητικές ενότητες, και με τους άλλους δήμους πεις δε γι'άλλο. Στο νομό Ρεθύμνου, οι Δήμοι συγχωνεύονται σε 4 από 12. Αναλυτικά, ο πρώτος Δήμος αποτελείται από τους Δήμους Ανογείων, Γεροποτάμου και Κουλούκονα. Ο δεύτερος από τους Δήμους Κουριτών και Σιβρίτου. Ο τρίτος από τους Δήμους Λάμπης και Φίνικα. Ενώ ο Μητροπολιτικός Δήμος θα ορίζεται από τους Δήμους Αρκαδίου, Λαπαίων, Νικηφόρου, Φωκά και Ρεθύμνης. Το Υπουργείο θα μας πει αύριο, και ελπίζω μόνο πραγματικά να σεβαστεί τις αρχές που ο ίδιος ο Καλλικράτης υπηρετεί, ώστε και η οικονομία κλίμακος να γίνει, αλλά και η ανάπτυξη του τόπου να ευνοηθεί και να μπορεί να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως αρχή που είναι κοντά στον πολίτη. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο, ιδίως αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε, είναι να είναι λειτουργικά και βιώσιμα τα σχήματα που θα δημιουργηθούν, με τις λιγότερες κοινωνικές, αν θέλετε, ταλαντώσεις. Στο νομό Ηρακλείου, οι Δήμοι συγχωνεύονται σε 8 από 26. Ο πρώτος και Μητροπολιτικός Δήμος θα περιλαμβάνει τους Δήμους Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Τεμένους και Παλιανής. Ο δεύτερος Δήμος τους Δήμους Γαζίου, Γοργολαΐνης, Κρουσώνα και Τηλίσου. Ο τρίτος τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Ζαρού και Ρούβα. Ο τέταρτος τους Δήμους Αρχανών και Νίκου Καζαντζάκη. Ο πέμπτος τους Δήμους Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Θραψανού και Καστελίου. Ο έκτος τους Δήμους Αστερουσίων και Κόφινα, ο έβδομος τους Δήμους Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων και Χερσονήσου και ο όγδος τους Δήμους Γόρτινας, Μυρών και Τυμπακίου. Τέλος, στο νομό Λασιθίου, οι Δήμοι συγχωνεύονται σε 3 από 8. Ο πρώτος και Μητροπολιτικός Δήμος περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Νεάπολης και Οροπεδίου Λασιθίου. Ο δεύτερος τους Δήμους Ιτάνου, Λεύκης, Μακρύ Γυαλού και Σιτίας, ενώ παραμένει ως έχει ο τρίτος Δήμος που αφορά μόνο το Δήμο Ιεράπετρας. Στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων θα μεταφερθούν οι πολεοδομίες και όλες οι υπηρεσίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και χορήγησης αδειών λειτουργίας ιδρυμάτων
παιδικής πρόνοιας από ιδιώτες, όπως επίσης ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. Οι υπηρεσίες παιδείας που έχουν σχέση με την ανέγερση των σχολείων, την κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων, τη μεταφορά των μαθητών κλπ. Οι υπηρεσίες υγείας και δημόσιας υγιεινής των νομαρχιών. Οι υπηρεσίες εμπορίου για την ίδρυση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, χορήγηση αδειών περιπτέρων κλπ. Τέλος, οι υπηρεσίες εκτέλεσης έργων τοπικής σημασίας για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και κυρίως την αγροτική οδοποιία.